Και υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο από πίσω. Τώρα, μετά, αν μπουν θέματα, αν έχει εθνική ή δεν έχει, αυτό αφήστε τα σε εμάς, γιατί είμαστε πολύ ειδικοί. Ποια είναι η εθνική, που κανείς δεν ξέρει η εθνική. Και αν θέλετε, μπορώ να σας πω και λίγα λόγια. Η Εθνική Τράπεζα, λοιπόν, σας λέγω ότι άνοιξε το 1841 με το 55% του κυρίου Rothschild. Άρα δεν ήταν ποτέ ελληνική. Δεν ήταν ποτέ ελληνική. Μάλιστα. Το 1926 ανοίγει την Τράπεζα της Ελλάδος με ολοκλήρωτο δικό της κεφάλαιο, 400 εκατομμύρια δραχμές. Άρα συζητάμε ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος, όπου η Εθνική Τράπεζα, μέχρι να ανοίξει η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτή έβγαζε και τα χρήματα και τα ομόλογα. Mm-hmm. Το 1926 δίνει το δικαίωμα να βγάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπου πάλι είναι ιδιωτικό το ίδρυμα, και το συγκεκριμένο ότι και τα δύο ιδρύματα αυτά έχουν ειδικό όρο στο καταστατικό τους να μην μπορεί να αντισελέξει το κράτος. Το διανοείστε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχουν διατηρήσει τώρα μια αυτονομία που αυτονομία, είναι μοναδική. Λέτε, εγώ θα την πω λοιπόν, δεν είναι αυτονομία. Αυτό είναι συμμορία, μαφία. Να μην ελέγξει το κράτος μου την Εθνική Τράπεζα που έβγαζε τα χρήματα και τα ομόλογα, και τώρα να μην μπορεί να ελέγξει την Τράπεζα της Ελλάδος που διαχειρίζεται το κεντρικό της. Είναι η ρεχοκοκαλιά του συστήματος και έχει τον εθνικό της πλούτο στα χέρια. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι είναι αλήθεια αυτό, ναι, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι μυστικό πια. Άρα, αν η Τράπεζα έχει κόψει 500 δισεκατομμύρια ομόλογα, αν καλώς τα έκοψε ή κακώς τα έκοψε, δεν το ξέρει κανένας. Και δεν το ελέγχει κανένας. Δεν το λέει κανένας. Οπότε δηλαδή είναι πάνω από το κράτος, πάνω από μένα τον πολίτη, που το κράτος μου είναι δικό μου. Αυτό μου λέτε. Αυτό μου λέτε. Αυτό λέει το καταστατικό, δεν το λέω. Ωραία. Ο ελληνικός λαός δεν ξέρω αν το αντέχει άλλο ή τι ακριβώς έχει γίνει. Άρα λοιπόν πάμε στη διαδικασία. Αν χρωστάμε 500 δις, ή αν χρωστάμε 250, ή τελικά αν δεν χρωστάμε τίποτα, ή αν χρειαζόμαστε αυτούς τους φόρους, ή αν δεν χρειαζόμαστε καθόλου φόρους, δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Ποιος μας κλέβει και τι έχει γίνει μέσα στο κράτος, δεν το ξέρουμε. Δεν το μάθουμε ποτέ. Οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις τράπεζες είναι μια τεράστια μεγάλη οικογένεια, η οποία έχει σχεδόν τον πλανήτη 192 κεντρικές τράπεζες. Ουσιαστικά η Εθνική δεν είχε ποτέ ούτε διευθυντή, ούτε πρόεδρο, ούτε ιδιοκτήτη, τίποτα. Και όσους Έλληνες είχε μέσα, ειδικά τα πέντε στελέχη, οι Έλληνες που κάνουν κουμάντο στην τράπεζα, η τράπεζα δεν είναι ελληνική, ούτε συμφερόντων ελληνικών, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλο αυτό το έχουμε αποδείξει